Μέσα από τη φυλακή θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει τα θύματα του 37χρονο από το Πακιστάν που κατηγορείται για ηλεκτρονικέ απάτες σε βάρο τουλάχιστον 5 ατόμων. Ομολογουμένω μα έπιασε εξαπίνη αυτό. Δεν το, περίμε... <σχελίδι> Δεν, το περίμενα. Δεν το περιμέναμε. Ο ίδιο είχε ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί, επιχειρώντα το διάστημα αυτό σε ένδειξη μεταμέλεια να αποζημιώσει ένα από τα θύματα του. Νομίζω ότι η έκδοση του εντάλματος Ήγυψης, ε, συρρήκνωσε δραματικά το χρόνο που είχαμε για να αντικρούσουμε τις κατηγορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος κατέθεσε 4.330 ευρώ στο λογαριασμό παθώντα που διαμένει στην Αθήνα. Ωστόσο, η κίνηση αυτή δεν φαίνεται να απέδωσε τουλάχιστον σε νομικό επίπεδο. Θεωρούμε πολύ αυστηρή η δικονομική αντιμετώπιση του κατηγορουμένου. Οι λόγοι ήταν νομικοί για του οποίου θα έπρεπε να μην επιβληθεί το μέτρο δικονομικού καταναγκασμού σε βάρο του πελάτη, εντολέ μα. Ο 37χρονο από το Πακιστάν, που εμφανίζεται ω ευυπόληπτο στην τοπική κοινωνία άτομο με επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηράκλειο. Φέρεται να διαδραμάτιζε κομβικό ρόλο στο κύκλωμα που με τη χρήση της τεχνολογίας είχε καταφέρει από τις 24 Μαρτίου του 2020 και τις 14 Απριλίου του 2022 να ξαφρίσει από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τουλάχιστον πέντε πολιτών σε Ηράκλειο και Αθήνα 124.430 ευρώ. Δεν έχουμε εμπλοκή σε όλα τα ξέρω εγώ, περιστατικά και θεωρώ ότι ούτε υπόπτωση φυγής είναι, ούτε διάρκεια υπήρξε και το κυριότερο δεν, ε, το όριο το οποίο απαιτεί ο νόμος των 120.000 δεν ε, συντρέχει, δεν υπήρξε. Οι δράστες πλαστογραφούσαν υπεύθυνε δηλώσει με τα στοιχεία των παθόντων και εξουσιοδοτούσαν με αυτέ μέλη τη εγκληματική ομάδα να προβούν στην αλλαγή των καρτών σύνδεση κινητή τηλεφωνία. Στη συνέχεια πήγαιναν σε υποκαταστήματα εταιριών κινητή τηλεφωνία σε Ηράκλειο και Αθήνα, από που παραλάμβαναν νέε κάρτε SIM οι οποίες ενεργοποιούσαν άμεσα και με αυτόν τον τρόπο αποκτούσαν πρόσβαση στην ηλεκτρονική διαδικτυακή διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών των παθόντων, και έτσι πραγματοποιούσαν τι μεταφορέ των χρηματικών ποσών. Υπάρχουν σοβαρά νομικά ζητήματα που θα τεθούν στην πορεία, ε, όπω ότι δεν πληρούνται η αντικειμενική υπόσταση τη εγκληματική οργάνωση, αρκεί μόνο σε αυτό να αναφερθεί ότι οι πράξει φέρονται να έχουν λάβει χώρα το Μάρτιο του 20, ενώ η εξηχνίαση υποτίθεται έλαβε χώρα το 2022, ενώ η τελευταία πράξη για την οποία εμεί κατηγορούμαστε ήταν το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020. Από τα 15 άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση, η ελληνική αστυνομία έχει συλλάβει 8. Ο 37χρονο είναι το δεύτερο μέλο του κυκλώματος που παίρνει τον δρόμο για τη φυλακή καθώς έχει ήδη προφυλακιστεί ένας 48χρονος με καταγωγή επίσης από το Πακιστάν ο οποίος δήλωνε άστεγος την ίδια ώρα που ήταν ιδιοκτήτης επιχειρήσεων και είχε στο όνομά του 49 ακινητά. Νομίζουμε ότι ε, διαδραμμόντως του χρόνου και με την αν θέλετε, ενίσχυση του αποδεικτικού υγικού ε, και με υποβολή αιτήματος στον πλευρά του κατηγορουμένου θα έρθει η κράτηση.